Η Ουκρανία έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την ένταξη τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ τη Παρασκευή. Η δουλειά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και σύντομα θα παραδώσουμε τι απαντήσει στην αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγησε ο Ζελένσκι. Το ερωτηματολόγιο χρησιμεύει ω βάση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ursula von der Leyen, επέδωσε το ερωτηματολόγιο στον Ζελένσκι στη διάρκεια τη πρόσφατη επίσκεψή τη στο Κίεβο. Επί του παρόντο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το αίτημα. Η ένταξη μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνήθω μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Ακόμη και αν η Κομισιόν γνωμοδοτήσει θετικά, μπορεί να χρειαστεί να περάσει καιρό μέχρι να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Ωστόσο, η πρόεδρο τη Κομισιόν, Ursula von der Leyen, έχει υποσχεθεί επίσπευση τη διαδικασία. Ο Πρωθυπουργό Μιχάλ και κορυφαί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν την Ουάσιγκτον. Ο Πρωθυπουργό τη Ουκρανία, Ντενί Μιχάλ και κορυφαίοι αξιωματούχοι, θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα για την εαρινή σύνοδο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη Παγκόσμια Τράπεζα. Όπω μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, Επικαλούμενο πηγέ τη Ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Hellasjournal.gr. Οι επιπτώσει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στι συναντήσει που θα έχουν την επόμενη εβδομάδα κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι από τι χώρε μέλη τη Παγκόσμια Τράπεζα και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, καθώ και των G7, G20. Με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ναι, είναι έτοιμο να αναθεωρήσει επιτάχυρο τι προβλέψει του για την παγκόσμια ανάπτυξη εξαιτία του πολέμου. Η πρόεδρο τη Παγκόσμια Τράπεζα, David Μάλπα, είχε δηλώσει προημερών στη Βαρσοβία ότι προετοιμάζει ένα πακέτο στήριξη ύψου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Ο Καναδά, εκ των βασικών υποστηρικτών τη Ουκρανία, έχει προτείνει την εκταμίευση έω και ενό δι καναδικών δολαρίων μέσω του νέου λογαριασμού, τον οποίο θα διαχειρίζεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ο Υπουργό Οικονομικών Μαρτσένκο δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ουκρανική κυβέρνηση αναζητούσε ξένη χρηματοδότηση ύψου περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ Πέραν των σχεδόν τριών δισεκατομμυρίων που έχει ήδη λάβει για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα στον προπολογισμό τη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.